Ξεκινάει η διαδικασία και ακολούθως η συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών υπό τον τίτλο Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του αστικού κώδικα και άλλες διατάξεις. Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου θα κληθούν στην Επιτροπή οι αρμόδιοι φορείς, ενώ τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 14 και 15 Φεβρουαρίου. Εισηγητής εκ μέρους της κυβέρνησης έχει αναλάβει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ο παρόν νόμος αποσκοπεί στην διασφάλιση της αρχής της ισότητας μέσω της επέκτασης της δυνατότητας σύναψης γάμου και σε πρόσωπα του ίδιου φύλου και στην ενίσχυση της προστασίας από διακρίσεις προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Αντικείμενο του παρόντος νόμου αποτελούν η τροποποίηση του αστικού κώδικα προκειμένου να αναγνωριστεί η δυνατότητα σύναψης γάμου από πρόσωπα του ίδιου φύλου, οι αναγκαίες παρεμβάσεις στην εργατική νομοθεσία για την προστασία των ομοφύλων συζύγων και γονέων, η διερεύνηση της προστασίας από διακρίσεις και η ειδικότερη ρύθμιση σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας. Ωστόσο, πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσανατολίζονται στην αποχή από την ψηφοφορία, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξάλλου, όπως δήλωσε, δεν θα επιβάλλει κομματική πειθαρχία, προκειμένου να πέσει ο αριθμός της απαιτούμενης πλειοψηφίας και να περάσει η νομοθετική πρωτοβουλία του Μεγάρου Μαξίμου. Μεγάλος αντίπαλος, ειδικά για τους βουλευτές επαρχίας και των πιο κλειστών κοινωνιών, παραμένει η Εκκλησία, η οποία, όπως και χθες, θα συνεχίζει να εκπέμπει από άμβονος και μη τη διαφωνία της για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πιέζοντας τους βουλευτές μέχρι τελευταία στιγμή για την καταψήφιση του νομοσχεδίου. Την άποψή μου για το νομοσχέδιο την έχω διατυπώσει. Διαφωνώ. Το κείμενο αυτό που μας έστειλε η Ιερά Σύνοδο στους βουλευτές, το οποίο το διάβασα, είναι ένα ισορροπημένο κείμενο, το οποίο, όπως σας είπα, αφενός έχει τις θεολογικές προσεγγίσεις της Εκκλησίας, αλλά απαντάει και σε ζητήματα που τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Για παράδειγμα, λέμε ότι τα θέματα δικαιωμάτων δεν μπαίνουν σε δημοψήφισμα. Η Εκκλησία θυμίζει, γιατί δεν ακούγεται στο δημόσιο διάλογο, ότι σε μια σειρά από χώρες, όπως η Ελβετία, έχει γίνει δημοψήφισμα για το ζήτημα αυτό. Είναι λιγότερο δημοκράτες στην Ελβετία που έκαναν δημοψήφισμα. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία ναι, μεν συμφωνεί με οποιοδήποτε προοδευτικό νομοσχέδιο, όπως για Μηνύη Κουμουνδούρου, ωστόσο θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει χειριστεί ορθά τις εσωκομματικές αντιρρήσεις των γαλάζιων βουλευτών. Πρώτον, το ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα, και εδώ μιλάμε για τον πολιτικό γάμο, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας. Εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι αυτό το νομοσχέδιο, παρόλο που είναι ατελώς κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να ήταν και πιο προωθημένο, το στηρίζουμε. Το πρόβλημα το έχει η Νέα Δημοκρατία. Το ψηφίζατε όλοι. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Όλα τα προβλήματα μεγαλύτερα τα έχουν τα άλλα κόμματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση της χώρας, όχι τα κόμματα, η κυβέρνηση της χώρας παρουσιάζεται έτσι ώστε να μην έχει τη δεδηλωμένη ουσιαστικά πρακτικά, ούτε 120 βουλευτές. Και δεύτερον, οι υπουργοί τους πάνω στο Υπουργικό Συμβούλιο και υπογράφουν να μην το ψηφίζουν. Και τρίτον, να προτρέπει ο Πρωθυπουργός πρακτικά στους υπουργούς, απέχεται καλύτερα. Όσο για το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε εκεί τα πράγματα ήταν ρόδινα, αφού περισσότεροι από 10 βουλευτές, δηλαδή το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας, εξέφρασαν προβληματισμούς γύρω από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και οι οποίοι προσανατολίζονται προς την αποχή. Ενώ κατά του νομοσχεδίου τάσσονται ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη.